όπως έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα. Κατέβηκαν στην Ανατολή. Με όχι και τόσο κομψό τρόπο, μπορώ να πω, γιατί τροποκρατήσαν τα παιδιά της κοπέλας που πήγαν στο σπίτι της. Θα μπορούσαν όμως να βγουν να ψάξουν τα σπίτια και δεν τους ενοχλεί κανείς. Όπως τόσο ένα μήνα τώρα. Εσείς λέτε τώρα ότι έγινε. Ήταν καταδρομική αυτή η εισβολή που κάνανε, έτσι. Δεν το βλέπετε, εγώ πρέπει να το πω. Εδώ είναι και το καταδρομικό. Ναι, επειδή δεν ήμουν την ώρα που γινόταν και εσείς ήσασταν. Το βλέπετε, υπάρχουν πέντε κλούβες ΜΑΤ. Πέντε κλούβες ΜΑΤ, ποιον θα φυλάξουν και ενάντια σε ποιον θα πολεμήσουν. Δηλαδή, όσοι είμαστε εδώ πέρα για να μας φέρουν βόλτα με τα καπνογόνα και όλο τον εξοπλισμό που έχουν, 10 άνθρωποι φτάνουν και περισσεύουν. Και εδώ μας φέρανε 200, κινητοποίησαν 200 άτομα, τα ντύσανε ρόμποκο και τα φέρανε εδώ πέρα να κάνουν τι. Πέρα από το να τρομοκρατήσουν την κοινωνία, άλλο σκοπό δεν βλέπω να έχουν. Δεν εξυπηρετεί ούτε και τη δουλειά που θέλουν να κάνουν. Άλλα πράγματα εξυπηρετεί. Τι είναι αυτά θα μας τα πει ο Διάνυγες, θα μας τα πούνε όλοι αυτοί που θέλουν να κάνουν μια κοινωνία τρομοκρατημένη και με το κεφάλι σκυμμένο. Εμείς όμως δεν το σκύβουμε και μετά από κάθε τέτοια ενέργεια ο κόσμος βγαίνει πιο δυναμωμένος και πιο πεισμωμένος. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει σε όλους. Ασφαλώς και η λαιλασία του πλούτου γίνεται και με τη στήριξη της ελληνικής αστυνομίας. Σήμερα τα γεγονότα δείχνουν ότι έγινε εκτεταμένη χρήση και άσκοπη χημικών και άλλης βίας. Την καταδικάζουμε, άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ. Και μέσα στο σχολείο. Για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και να τους πούμε να κρατήσουν ψηλά το κεφάλι, γιατί αυτός ο αγώνας μπορεί να δικαιωθεί μόνο με μαζική αντιμετώπιση και καταδίκη αυτής της πολιτικής και των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Hey, βλέπετε πως. Εδώ ρε. Εσύ είμαστε τρομοκράτες ρε αλήτες, δεν τρέπεστε ρε. Τι είμαστε ρε, τρομοκράτες είμαστε. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει μάτι εδώ. Άρε πουτανίτσες. Πάστε να πεθάνουνε τα παιδιά σας όπως μας κάνουνε και εμάς. Άρτε και στείλτε την Τζαπανίδου. Αυτή την ώρα. Κάνετε ρε. Ε,
Πώς νομίζεις τα παίρνεις, ε! Για να σε πάρω εγώ τσουμπάνω, ποιο μπορεί να πάρεις! Μπράβο ρε, τους πιάσατε τους τρομοκράτες, μπράβο! Ναι, πού, κιόλα! Εμπόρ των εταιριών, η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πόλεμο στο πόλεμο των εταιριών. Και σ' αποκαλεί αλήτες, αλήτες, είναι τα μάτια ασφαλίτες. Αλλά και αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Σήμερα έφαγαμε τόσα δακρυγόνα, επιτρέπεται να πάνε στο σχολείο, μέσα στο γυμνάσιο. Τι χαζή πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή εμείς τι είμαστε. Για να είναι τρομοκράτες και να είναι. Ντροπή. Αυτό που συνέβη σήμερα στην ΙΕΣΟ είναι ένα άνευ προηγουμένο ξεφτύλισμα της δημοκρατίας. Υπήρξε μια ισχυρή επέμβαση στρατιωτικού τύπου από δυνάμεις των ΜΑΤ και των ΕΚΑΜ, σαν να μιλάμε για εγκληματίες 10 φορές καταδικαστέντες. Ρίξαν χημικά μέσα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Είχαμε μαθητές οι οποίοι πέσαν λιπόθυμοι, βρίσκονται σε ψυχολογικό σοκ. Οι προσαχθέντες, οι οποίοι ήταν για δεύτερη φορά κληθέντες για μαρτυρία, βρίσκονταν σε κλούβες και οδηγούνταν στα σπίτια τους με τη βία, με παρουσία οπλισμένων ανδρών των ΕΚΑΜ για κατοίκον έρευνα. Μπορούσε αυτό το πράγμα να έχει αποφευχθεί με μια απλή διαδικασία παρουσίας δικαστικής λειτουργού, όπως προβλέπεται στον νόμο. Σαφήνω,
Αδιάψευτος μάρτυρας στο βίντεο για αυτά που συνέβησαν σήμερα και συμβαίνουν στην Ιερισσό. Υπάρχει πρωτοφανής καταστολή, υπάρχει πρωτοφανής προσπάθεια να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στην Ιερισσό και οι κάτοικοι δηλώνουν ότι πλέον βρίσκονται σε νόμιμη κατάσταση άμυνας. Άρα πού στείλε σε γαμάρτο, πάρτο! Προσέξτε! Έλα εδώ, εσύ κοντά ρε με το μαλόξι. Κάντε με το μαλόξι λίγο, θα μου πράξει. Εκεί. Έφυγα. Φεύγει η κούβα. Ναι, αλλά εμένα πέντε χείρια έχουν αβέρτα. Αυτή που είναι πιο μπροστά.